από τον Ευεργετινό νούμερο 1 υπόθεσης θήτα. Απόδειξης περί του που πηγαίνουν η ψυχία των αποθνησκόντων και πώς είναι μετά το χωρισμό τους από το σώμα. Εις των βίων του Αγίου Παύλου του Θηβαίου. Ο Άγιος Αντώνιος όταν εγύριζε ενωπίσω προς τον Άγιον Παύλο των Θηβαίων και του μετέφερε τη στολή του Αγίου Θανασίου σύμφωνα με τη διαταγή που είχε πάρει από τον ίδιο, καθώς προχωρούσε στην έρημο και πλησίαζε το σπήλαιο, βλέπει ενώ ήτο η τρίτη ώρα 9 πρόμεση βρίαν της ημέρας με τα μάτια της ψυχής, με τα οποία βλέπουν μόνο οι άξιοι τάγματα αγγέλων, ομάδας αποστόλων, χωρίς προφητών, φάλαγγας μαρτύρων, στο μέσο όλης αυτής της ιεράς παρατάξεως, την ψυχή του Παύλου υπερβάλλουσαν εις λαμπρότητα και αυτήν τη λευκότητα της χιόνος, να λάμπει φωτεινότερον από αυτήν και να ανέρχεται με πολύ νεφροσύνη εις τους ουρανούς. Β. Από το βίο του Αγίου Παχωμίου. Κάποτε ο Μέγας Παχώμης σου πληροφορήθηκε ότι κάποιος αδελφός που διέμενε εις ένα από τα πολλά μοναστήρια που ίδρυσε εις την Μονή των Χινοβοσκών, όπως ελέγεται, εισθένησε και υπέφερε. Υπό το κράτος δε της ασθενείας ευρισκόμενος, σε ζήτη να απολαύσει την ευλογία που ως γέροντας διένυμεν εις τους μοναχούς του ο Μέγας Παχώμιος. Μόλις επληροφόρησε την επιθυμία του ασθενούντος αδελφού, άνθρωπος του Θεού, αμέσως ξεκίνησε για να τον επισκεφθεί. Όταν όμως απήχε δύο ή τρία σημεία από τον τόπο όπου διέμενε ο ασθενής αδελφός, ήκουσε εις τον Αρία μία φωνή ιεράν που συνοδεύεται από θαυμαστήν ψαλμωδία. Ο Μέγας Παχώμιος ύψωσε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανό και είδε την ψυχή του αδελφού να οδηγείται χαρούμενα εις την πορεία της προς τη μακαρίαν ζωή από αγγέλους που έψαλαν. Οι μοναχοί που συνόδευαν τον Μέγα Παχώμην ούτε τη φωνή νίκουσαν, αλλά ούτε και είδαν τίποτα άλλο από όσα παρετήρει ο Άγιος άνθρωπος. Δι' αυτό, καθώς τον έβλεπαν να στέκεται πολύ ώρα με υψωμένο το βλέμμα προς Ανατολάς, είπαν εις τον γέροντά τον: «Εσταμάτησες, πάτερ, ας τρέξουμε να προφτάσουμε». Τότε ο Μέγας Παχώμην σου απήντησε: «Αδίκως τρέχουμε, τέκνα μου, διότι την ψυχή του αδελφού παρακολουθώ τόση ώρα, καθώς οδηγείται εις την αιώνια ζωή». Οι αδελφοί παρεκάλεσαν τον Αβά Παχώμην να του πει πώς είδε τη μακαρία αυτή η ψυχή και εκείνος διηγήθησε αυτούς όλα όσα είδε και ήκουσεν. Μερικοί δε από τους αδελφούς οι οποίοι συνόδευαν τον Παχώμιον έτρεξαν στο μοναστήρι των Χινοβοσκών και ρώτησαν να μάθουν ακριβέστερον την ώρα κατά την οποία κοιμήθη ο αδελφός. Με κατάπληξη δε έμαθαν ότι εκοιμήθη την ίδια ακριβώς στιγμή που είδε την ψυχή του ο πατήρ να ανέρχεται με δόξαν εις τους ουρανούς. Τρίτον, εν το γεροντικό. Ένας γέρον ασκητής διηγήθη το εξής. Έζη κάποτε μία ηλικιωμένη καλογραία η οποία επρόκοψε πάρα πολύ στην αρετήν και την ευσέβεια. Όταν την ρώτησα δια ποιον λόγο να ανεχώρησε εκ του κόσμου, μου διηγήθη τον βίο της. Όταν ήμουν ακόμη παιδί, σεβαστέ πάτερ μου, άρχισε να λέγει: «Εμφυμούμε ότι ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ μαλακός και καλός άνθρωπος. Κατά το σώμα ήταν αδύνατος και αρρωστιάρης, ώστε τον περισσότερο καιρό το περνούσε καθυλωμένο στο κρεβάτι. Τον διέκρινε δε τόση απλότης, ώστε μόλις και με τα βία ομίλη. Όταν ήταν καλά, αφοσιώνεται στην καλλιέργεια της γης και εκεί απασχολεί το μεταφέρω στο σπίτι μας τα προϊόντα της καλλιέργειάς του. Τόσο δε ο λιγομίλητος ήταν, ώστε όσοι δεν τον εγνώριζαν, τον ενόμιζαν διαμουγκών. Εντελώς αντίθετος από τον πατέρα μου ήταν η μητέρα μου. Ήταν τόσο φιλοπερίεργος και αργόσχολος, ώστε ήθελε να μανθάνει και πράγματα έξω από το χωριό μας. Ήταν τόσο φλίαρος προς όλους, ώστε κανείς ποτέ δεν την είδε, έστω και δια ολίγο να σιωπά, αλλά άλλοτε μεν την έβλεπε να λογομαχεί και να φιλονικεί, άλλοτε πάλι να λέγει άσεμνα και απρεπή λόγια χάρη να στεϊσμού. Τον περισσότερο δε χρόνο της ζωής της τον εδαπανούσε να μεθά να κάνει συντροφιά με διεφθαρμένους άντρες. Ήταν δε πολύ έξοδος και διεφθαρμένη ως πόρνη. Και κυβέρνα πολύ κακό στο σπίτι μας, ώστε να μην μπορούμε να ζήσουμε αν και τα υπάρχοντά μας δεν ήσαν ολίγα, διότι σε αυτήν ο πατέρας μου είχε παραχωρήσει την οικονομική διαχείριση του σπιτιού. Μολονότι δε ζούσε κατά αυτόν τον τρόπο εν τούτης ποτέ της δεν αρρώστησε, αλλά ούτε και ένιωσε το παραμικρό πόνο. Και παρόλη δε την αθλειότητα ζωή που έζησε, διατήρη το σώμα της υγείας. Κάποτε λοιπόν ο πατέρας μου απέθανε κατά εξαντληθείς από τους πολύχρονους νόσους. Τι ήταν όμως εκείνο που συνέβη στο θάνατό του? Αμέσως σηκώθη ένας φοβερός αέρας, ώστε εσύεται ο τόπος. Αστραπέ, βροντέ, εγένοντο συνεχώς και έρυπτε βροχή, τόσο ραγδαία, ώστε το κακόν αυτό διήρκησε τρεις ημέρες και κατά ανάγκη κρατούσαμε άταφο τον πατέρα μας μέσα στο δωμάτιο. Οι συγχωριανοί μας βλέποντας όλα αυτά τα εμπόδια και κατηγορούντες δια πολλά των νεκρών, έλεγαν: «Πω, από τι μεγάλο κακό εζούσε ανάμεσά μας και δεν το είχαμε αντιληφθεί. Φαίνεται ότι ο νεκρός θα ήταν εχθρός του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός δεν επιτρέπει ούτε
και τον ενταφιασμό του ακόμη. Εμείς όμως, για να μην αρχίσει η αποσύνθεση του πτώματος μέσα στην οικία και από την δυσοσμία καταστεί ακατοίκητος, αποτολμήσαμε παρά την ραγδαιωτά τη βροχή να συνοδεύσουμε τον νεκρό στο νεκροταφείο και να τον ενταφιάσουμε. Έκτοτε η μητέρα μου έωξα περισσότερα ανελευθερία, επεδόθηση περισσότερων ανέδεια εις τα όργια και την ασωτεία. Τόσο μάλιστα απεστρασύνθη, ώστε μετέβαλε το σπίτι μας σε πορνείο, με τα σαδιακόπους απολαύσεις της κατεσπατάλησε όλη μας την περιουσία και εντός ολίγου δεν μας έμενε πλέον τίποτε. Μετά αρκετών χρόνων από το θάνατο του πατέρα μου, απέθανε και η μητέρα μου. Τη εχείων το δε τόσο λαμπρά και επιβλητική κηδεία, ώστε θα έλεγε κανείς ότι αυτή η φύση ευοηθούσε. Αφού λοιπόν απέθανε η μητέρα μου και εγώ, εγώ είχον πλέον περάσει την παιδική ηλικία, δε σωματική ορμέ εξεγείρωτο και με γαργάλιζον, ένα βράδυ μου ήλθε η σκέψη στο νου, ποιον δρόμο να εκλέξω στη ζωή μου. Απεισχολημένη δε με τη σκέψη αυτήν, έλεγον μόνη μου. Συνομιλούσα με τον εαυτό μου. Να προτιμήσω άραγε το βίο του πατέρα μου και να ζήσω με καλοσύνη, με σεμνότητα και με σοφροσύνη. Αλλά εκείνος, αν και έζησε ενάρετα εν τούτης, κανένα αγαθόν δεν απείλαψε ποτέ. Αλλά πάντοτε τον έτρωγαν οι ασθένειες και θλίψεις, τόσο μάλιστα κακότυχος υπήρξε, ώστε ο κατατρεγμός δεν τον άφησε ούτε και όταν απέθανε να ενταφιαστεί όπως όλοι οι άνθρωποι. Ενώ λοιπόν ήτο εις τον Θεό να αρεστεί η διαγωγή και η συμπεριφορά του πατέρα μου, διότι να δοκιμάσει, γιατί να δοκιμάσει τόσα συμφορά. Ποιος υπήρξεν άραγε ο βίος της μητέρας μου? Μήπως δεν έζησε υγιής και δεν είχε ρηφθεί στα απολαύσεις και τα σιδωνάς? Αυτό λοιπόν το βίο της μητέρας μου πρέπει να ζήσω κι εγώ, διότι είναι προτιμότερο να πιστέψω εις τα μάτια μου παρά εις τους λόγους των άλλων. Με την απόφαση λοιπόν να ακολουθήσω τα ίχνη της μητέρας μου, με ευρύκεν η νύχτα. Και ενώ έπεσα να κοιμηθώ, παρουσιάζεται ενώπιον με ένας άνθρωπος με τεράστια σωματικά διαστάσεις και με αγριεμένο πρόσωπο. Αφού με κοίταξε με οργή και άγριο βλέμμα, με ερώτησε με τρομακτική φωνή: «Είπε μου, ποιος είναι ο διαλογισμός της καρδιάς σου?» Εγώ τόσο πολύ τρόμαξα, ώστε ούτε εις το πρόσωπο δεν τολμούσα να τον κοιτάξω. Ο φοβερός εκείνος άνθρωπος με την ίδια αυστηρότητα με ερώτησε εκ νέου: «Είπε μου λοιπόν, τι αποφασίζεις?» Καθώς δεν με είδε να έχω παραλύσει από το φόβο μου και να κινδυνεύω να τρελαθώ, τότε ο ίδιος μου υποθρύμησε λεπτομερώς όσα προηγουμένως εγώ ίδια είχα σκεφτεί. Εγώ μόλις συλλήφθα ολίγον από το φόβο και την κατάπληξη, επειδή δεν μπορούσα να αρνηθώ τα όσα μου έλεγαν, ήρχισα να τον παρακαλώ και να τον οικειωτεύω να με συγχωρήσει. Τότε εκείνος, έως να ενημέρωσε ολίγον, με πήρε από το χέρι και μου είπε: «Έλα να ειδείς που ευρίσκονται ο πατέρας σου και η πατέρα σου. Από εκεί και πέρα διάλεξε ποιον τρόπο ζωή θέλεις για τον εαυτόν σου». Αφού λοιπόν με έβγαλε από εκεί που ήμουν, με οδήγησε σε έναν απέραντο κήπο όπου ήσαν φυτευμένα διάφορα ωραία δέντρα, ανώτερα κατά το κάλος από κάθε περιγραφή και γεμάτα από διάφορους καρπούς. Εκεί δε, καθώς ευάδιζα, μαζί με το φοβερό εκείνον άνθρωπο, με συναντά ο πατέρας μου, με αγκαλιάζει και μου λέει καταφυλώνουμε τρυφερά: «Αγαπημένο μου παιδί». Εγώ τότε εναγκαλιστήσα με χαρά τον πατέρα μου, παρακαλούσα να μείνω κοντά του. Πατέρας μου με γλυκύτητα μου απαντά: «Τώρα παιδί μου, δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Όταν όμως θελήσεις να ακολουθήσεις τον ειδικό μου τρόπο ζωής, δεν θα περάσει πολύ καιρός και θα έλεις και εσύ εδώ. Καθώς δε εγώ εξακολουθούν να παρακαλώ να μείνω μαζί του, με έσυρε από το χέρι ο άγγελος και με συνόδευε και μου λέει: Έλα τώρα να είδεις και τη μητέρα σου, για να πληροφορηθείς και τα ίδια πράγματα. Από τα ίδια πράγματα, ποιο δρόμο έχει συμφέρον να ακολουθήσει τη ζωή σου. Αφού λοιπόν με οδήγησε σε ένα κατασκότεινον τόπο, από όπου ακούεται μεγάλη ταραχή και βογγητά, μου δείχνει ένα καμίνι αναμένο, του οποίου κάθε τόσο ενδυνάμενη φωτιά και έβραζε, όσο δε αυτό το καμίνι εστέκονται μερικοί απ' έξω, μερικοί απέσει και φοβερή την όψη. Καθώς εκοιτούσα καταφοβισμένη το φοβερό εκείνο τόπο των βασάνων, βλέπω τη μητέρα μου βυθισμένη μέχρι του λαιμού μέσα στην φλογισμένη κάμινα και αναρριθμή του κόλικας να την κατατρώγουν από παντού. Από τον πόνο δε και τη φρίκη έτρεμε και από τα δόντια της εκτυπούσαν και έτριζαν. Μόλις εσήκωσε τα μάτια της και με είδε και εκείνη, ήρχισε να κλαίει σπαραχτικά και να μου λέει: «Άλλη μόνο παιδί μου, η πόνη μου είναι ανυπόφορη. Ατελείωτα είναι τα βασανιστήρια μου. Άλλη μόνο είσαι με τη δυστυχισμένη. Για ολιγό χρόνο ειδονή και αμαρτωλή απόλαυση, πόσον φοβερά τιμωρία σε προκάλεσα εις τον εαυτό μου. Άλλη μόνο είσαι με την αθλία. Αντί προς καιρόν απολαύσεων της προσωρινής ζωής,
βασανίζομαι τώρα αιωνίως, αλλά παιδί μου, ελέησον τη μητέρα σου, η οποία όπως με βλέπεις φλέγομαι και από του πυρός κατατρώγομαι. Θυμήσου, παιδί μου, πώς σε θύλαξα και σε μεγάλωσα και ελέησέ με. Και δώσ' μου το χέρι σου και βγάλε με από εδώ. Ενώ δε εγώ παρέμεινα άπραχτος και δεν τολμούσα ούτε και να πλησιάσω προς τη μητέρα μου από εντροπήν δια αυτούς που ήσαν κοντά, εκείνη πάλι με δάκρυα κράβγαζε δυνατά. Παιδί μου, βοήθησέ με, μην με περιφρονήσεις τη μητέρα σου και τους θρήνους της. Μην παραβλέψεις τη δυστυχισμένη που τόσο φοβερά βασανίζεται στην γέρα του πυρός και κατατρώγεται συνεχώς από τον ακίνητο σκόλικα. Εγώ πότε. Τότε παρακινηθείς από συμπάθεια, ανήπλωσε προς αυτήν το χέρι μου για να τη βγάλω από, από τη φοβεράν εκείνη κόλαση. Μόλις όμως η φλόγα της φωτιάς σήκησε εν ολίγο το χέρι μου, επώνεσα πάρα πολύ και ήρχισα να κραυγάζω οδυνηρά και να κλαίω με στεναγμούς. Από τους τρίνους και τους ημωγάς εξύπνησαν όσοι κοιμούνται στο σπίτι, με σηκώθησαν, άναψαν φως, έτρεξαν κοντά στο κρεβάτι μου και με επανειλημμένες ερωτήσεις ζητούσαν να μάθουν γιατί έκλαιον στον ύπνο μου και αναστέναζα. Τότε εγώ, αφού συνήλθα λίγο, άρχισα να διηγούμε σε αυτούς όσα είδον στο όραμά μου. Από εκείνη την ημέρα αποφάσισα πλέον οριστικώς να ζήσω όπως ο πατέρας μου, του οποίου τον βίωνε ζήλωσα. Εύχομαι δε να με αξιώσει ο Θεός να το επιτύχω και να συναντηθώ μαζί του για να ζήσουμε μαζί, διότι με τη χάρη του Θεού από τα ίδια πράγματα επληροφορήθην. Ποιε δόξα και τιμέ έχουν ετοιμαστεί εις όσους προτίμησαν να ζήσουν με ευσέβεια και αρετή, και αντιθέτως πάλι ποιε φοβερή τιμωρία και κολλάς περιμένουν όσους δαπανούν τη ζωή τους εις τα πάθη και εις τα σιδονάς. Τέταρτον, Γρηγορίου του Διαλόγου. Μία ημέρα ο άνθρωπος του Θεού Βενέδικτος, καθώς εστέκετο εις το κελίο του ύψε στα μάτια στον ουρανό και είδε την ψυχή της οσίας αδελφής του να ανέρχεται στον ουρανό ως μια ολόλαμπρος λευκή περιστερά. Η ψυχή του τότε γέμισε από πνευματική χαρά και αγαλίαση και ευχαρίστησε το Θεό. Κατόπιν ανήγκυρη στους απεικιοτακτικούς του τον θάνατό της και τους έστειλε αμέσως στο μέρος όπου εισκύτευε για να παραλάβουν το τίμιο και σεμνό σώμα της και να το μεταφέρουν στο μοναστήρι. Διότι στο μέρος το οποίο εισκύτευε η Παρθένος αυτή δεν ευρίσκεται μακράν από το μοναστήρι του Οσίου Βενεδίκτου. Πράγματι λοιπόν μετέβησαν οι αδελφοί και την έβρον νεκρά και έφεραν το Άγιον σώμα της. Τότε Όσιος Βενέδικτος την έθαψε στο μνήμα που είχε ετοιμάσει για τον εαυτό του, διότι εκείνον τον οποίον ο νους ήταν ενωμένος με τον δεσμό του Αγίου Πνεύματος, αυτόν και τα πανίερα σώματα ούτε κατά τον ενταφιασμό δεν εχωρίστησαν. Δεύτερον, κι άλλοτε πάλι ο άνθρωπος αυτός του Θεού εστάθη μία νύχτα εις το παράθυρο του κελίου του και παρακάλει τον Πανταδύναμο Θεό. Έξαφνα ύψωσε στους οφθαλμούς προς τον ουρανό και είδε κάτι παράδοξο. Εντελώς απροσδοκήτως εφάνει από τον ουρανό μία τόσο έντονος φωτοχυσία ώστε δια μίας εξυφανίσει το νυχτερινό σκοτάδι και έλαμψε τόσο πολύ ο αέρας ώστε φωτίστη η περιοχή περισσότερο και από το φως της ημέρας. Εν συνεχεία προς τη θαυμαστήν αυτήν φωτοπλημμύραν, καθώς διηγείται μετέπειτα ο ίδιος ο Όσιος επικολούθησε κι άλλο θαύμα την ίδια ακριβώς ώρα του οράματος, θαύμα πλήρες μυστηρίου. Είδον διηγείται ως αν όλος ο κόσμος να έχει συγκεντρωθεί κάτω από μια ηλιακή ακτίνα. Ενώ δε η προσοχή μου ήταν στραμμένη προς τη λαμπρότητα του ουρανίου αυτού φωτός, βλέπω την Αγία Ψυχή του Επισκόπου Καπούης Γερμανού, ή Καπούη, είναι αρχαία πόλη της Ιταλίας, πρωτεύουσα της επαρχίας Καμπανίας, γνωστή στην ιστορία από την νίκη του Ανίβα εναντίον των Ρωμαίων 216 π.Χ. Εις αυτήν εισήχθη νωρίς ο χριστιανισμός. Αναφέρεται δε ότι μεγάλο Κωνσταντίνου υπήρχε εις αυτήν ναός βασιλική των Αγίων Αποστόλων. Και είδε, λέει, να ανεβαίνει ως πύρινη σφαίρα η ψυχή του Επισκόπου και να ανυψώνεται από τους αγγέλους των ουρανών. Αμέσως την άλλη μέρα έστειλε αυτός ο δίκαιος άνθρωπος υποτακτικό του στην Καπούιν και πληροφορήθηκε ότι την ίδια ακριβώς στιγμή που είδε το όραμα συνέβη η τελείωση του Αγίου Γερμανού, του οποίου η ψυχή είδε να ανέρχεται προς τον ουρανό. Πέτρος, είπε με πάτερ, πώς είναι δυνατόν όλος ο κόσμος να συγκεντρωθεί κάτω από μια ηλιακή ακτίνα, κάτω από την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών, ή πώς είναι δυνατόν ολόκληρος ο κόσμος να γίνει ορατός από έναν άνθρωπον. Γρηγόριος, πρόσεξε καλά, Πέτρε, εις αυτό που σου είπα, θα σου είπω. Δια την ψυχή που ηξιώθη να βλέπει τον κτίστην, όλος ο κόσμος είναι στενός. Διότι αυτή η θεωρία του Θείου Φωτός μεγαλώνει όσον πολύ μέσα
εις το νου, και τόσο πολύ ο νους απλώνεται και διευρύνει τα όρια της πάρξεώς του από τη μυστική αυτή θεωρία, ώστε γίνεται ανώτερος από όλη την κτήση. Όταν δεν φτάσει στην κατάσταση αυτή και η δία αυτών πόσον έχει πλατινθεί, τότε εννοεί πόσον μικρόν είναι εκείνο το οποίο όταν ευρίσκεται μέσα στο ταπεινό σώμα του δεν είναι δύνατο να εννοήσει ή να ειδεί. Πώς λοιπόν βλέπεις το παράξενο εν αυτός ο Άγιος άνθρωπος ευρισκόμενος υπό το φωτισμό του φωτός του Θεού και υπό του θείου αυτού φωτισμού υψωθείς και πλατινθείς τόσο πολύ, είδεν όλο τον κόσμο ως να είχε συγκεντρωθεί ενώπιον του? Αυτό ακριβώς συνέβη όχι διότι ο ουρανός και η γη συνεκεντρώθησαν στο ίδιο μέρος, αλλά διότι ο νους αυτού ανυρπάγει από τον αιρών εκείνο φως και ανυψώθη προς το Θεό, οπότε ανεπλατύνθη τόσο πολύ ώστε να θεωρήσει με ευκολία αυτά που είδε, διότι κάθε ένα από τα όντα ευρίσκεται μέσα στην περιοχή του Θεού. Και αυτό λοιπόν το θαυμαστό φως που θάμπωσε τους εξωτερικούς του οφθαλμούς, φως εσωτερικών εφώτισε τους νοερούς οφθαλμούς του, δια του οποίου εφανερώθη σε αυτόν πως η ψυχή του Αγίου Γερμανού Καπούης ανυρπάγει από τους αγγέλους προς τα ύψη, αλλά και πόσο στενά και περιορισμένα είναι όλα τα κατώτερα μέρη. Πέτρος, είμαι σύμφωνος με όσα λέγεις. Γρηγόριος, κατά την εποχή που πρόκειτο ο Άγιος αυτός άνθρωπος, δηλαδή ο Όσιος Βενέδικτος, να απέλθει των πρόσκαιρων βίων αυτή τη ζωή και να διαμένει πλέον αιωνίως πλησίων του Θεού, προέβλεψε την ημέρα του θανάτου και την προανήγγειλε εις τους υποτακτικούς του, καθώς και στους μαθητές που ευρίσκονται μακράν του. Εις όλους αυτούς εφανέρωσε ότι κατά την ημέρα του θανάτου θα γίνει κάποιο σημείο με το οποίο θα αντιληφθούν όλοι ότι χωρίζεται η ψυχή του από το σώμα. 6 ημέρες λοιπόν πριν από την οσία του κοίμηση, διέταξε τους υποτακτικούς του να ανοίξουν τον τάφο του. Αμέσως δε κατελήφθη από ισχυρότατο πυρετό, από τον οποίο επί 6 ημέρες εψύνεται κυριολεκτικά το σώμα. Την 6η ημέρα διέταξε πάλι τους υποτακτικούς του να τον σηκώσουν και να τον οδηγήσουν στον ναό. Αφού λοιπόν τον αναμετέφεραν στον ναό και μετέλαβε τον αχράντο μυστηρίο, εστάθη στο μέσο των υποτακτικών του, οι οποίοι τον υποβάστασαν και τον συνεκράτουν για να παραμείνει όρθιος, ύψωσε τα μάτια του προς τον ουρανό και ήρχισε με τα θερμότητα να προσεύχει. Ούτως εις αυτήν την κατανεκτική στάση με υψωμένα τα βλέμματα προς τον ουρανό, προσευχόμενος με τα θερμότητος παρέδω και εις Θεόν την αγιασμένη ψυχή του. Τη στιγμή ακριβώς εκείνοι οι δύο αδελφοί, εκ των οποίων ένας εισήγαζε το κελίο του, δε άλλος κατοικούσε πολύ μακράν, είδαν ακριβώς το ίδιο όραμα. Είδαν λοιπόν και οι δύο, άλλος αλλά καθένας χωριστά, ένα δρόμο θαυμαστών που οδηγεί προς το κελί του Οσίου προς Ανατολάς μέχρι του ουρανού. Ο δρόμος αυτός ήταν ολόκληρο στρωμένος από λανδρεμπρά ενδύματα και μεταξωτά. Εις αυτόν τον δρόμο ανέβαιναν μερικοί εξαίσιοι άνδρες, οι οποίοι κρατούσαν λαμπάδες και βάδιζαν μετάξι. Έξαφνα εις αυτήν την ωραία και επιβλητική σκηνή παρουσιάζεται ένας άλλος λευκοφορεμένος άνδρας, ο οποίος αστραποβολούσε και αυτός και στάθηκε κοντά εις εκείνους που εβάδιζαν και τους ερώτα. Γνωρίζετε άρα για ποιον έχει στρωθεί ο δρόμος αυτός που βλέπετε με τόσον θαυμαστόν? Όχι, δεν γνωρίζουμε, απήντησαν εκείνοι. Ο δρόμος αυτός, είπε τότε προς αυτούς ο λευκοφόρος, είναι αυτός τον οποίο θα βαδίσει ο αγαπημένος του Θεού Βενέδικτος και θα αναβεί στον ουρανό. Μόλις συνήλθαν και οι δύο από το καταπληκτικό αυτό όραμα, αντελήφθηκαν αμέσως ότι αναφέρεται στην κοίμηση του Αγίου Ανθρώπου. Όσαν δε ήσαν δε τόσο βέβαιοι δι' αυτό, ως να ήσαν παρόντες και να τον έβλεπον εις τας τελευταίας στιγμάς του. Έκτον, εν το γεροντικό. Ο Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος διηγήθη στους αποτακτικούς το εξής περιστατικό. Κάποτε καθώς εβάτιζε στην έρημο, ευρήκα ένα κρανίον αποθαμένο κάτω στο έδαφος. Το μετακίνησε ελαφρά με το ραβδί μου και κατάπληκτος ακούω τη φωνή από το κρανίο. Τότε με θάρρος και χωρίς φόβο ερωτώ το κρανίο. Σύ ποιος είσαι? Το κρανίο μου απαντά. Έως να είτε ο άνθρωπος ζωντανός, εγώ είμαι η αρχιερεύς των ειδωλών και των Ελλήνων, που έμεναν κάποτε σε αυτόν τον τόπο. Σι δε είσαι ο πνευματοφόρος Μακάριος. Μάθε λοιπόν ότι ονδήποτε ώρα λυπηθείς τους κολλασμένους και προσευχηθείς χάριν αυτών, παρηγορούνται ο λίγων. Σι ποιος είσαι? Ο Αββάς Μακάριος ρωτά πάλι το κρανίο. Ποια είναι η παρηγορία και ποια είναι η κόλαση? Όσον απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο βάθος έχει η φωτιά που ευρίσκεται από κάτω μας. Εις αυτή λοιπόν τη φωτιά στεκόμεθα όρθιοι και χωμένοι ολόκληροι. Είμαστε δε έτσι τοποθετημένοι, ώστε ο ένας κολλασμένος να μην βλέπει το πρόσωπο του άλλου, αλλά τα οπίστια. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι δι' μας, βλέπει ο λίγον ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Αυτή δε είναι η περιγοριά που εδοκιμάζομαι. Ο Αββάς Μακάριος μόλις σήκουσε αυτά βαριαναστέναξε και είπε:
Αλίμονο πως η δυστυχία έφερε εις τον άνθρωπον, δηλαδή τον αμαρτωλόν, ημέρα της γεννησεώς του. Προτιμότερο να μην είχε γεννηθεί, όπως είπε και δια τον Ιούδα τον προδότη ο Κύριος. Μετά το μονόλογον αυτόν ερωτά πάλι το κρανίον ο γέρον. Υπάρχουν στην κόλαση πολλά χειρότερα βάσανα από αυτά που μου περιγράφεις? Από κάτω μας ευρίσκεται φοβεροτέρα κόλασης, απήντησε το κρανίον. Και ποιοι τιμωρούνται εκεί, ρώτησε ο γέρον. Εμείς επιτέλους, απάντησε το κρανίον, ελεούμεθα ολίγο από το Θεό, διότι δεν τον εγνωρίσαμε. Εκείνοι όμως που τον εγνώρισαν καλά τον Θεό και μετά ταύτα τον ειρνήθησαν, είναι κάτω από εμάς και κολλάζονται πολύ χειρότερα. Αφού τελείωσε ο διάλογος, επήρε ο γέρον το κρανίο, το έχωσε κάτω στο έδαφος και ζήτησε και συνέχισε τον δρόμο του. Ας ακούσουμε και ας φοβηθόμεν όσοι μάθομεν αυτήν τη διήγηση, διότι εφόσον αυτοί που αρνούνται τον Θεό κολλάζονται χειρότερα από αυτούς τους απίστους, πρέπει να φροντίσουμε να μην αρνηθούμε αυτόν με τα έργα του σκότους, για να αποφύγουμε τη φοβεράν αυτήν τιμωρία. Διότι αρνητής του Θεού δεν είναι μόνο εκείνος που τον αρνείται με λόγια και με έργα, αλλά και εκείνος που διαπράττει αμαρτωλάς πράξεις, έστω και αν φαινομενικός με τα λόγια φαίνεται να ομολογεί η πίστην εις το Θεό. Μάρτης δε ότι αυτά που λέγω είναι αληθή, υπάρχει ο Απόστολος ως της διακηρύττει. Ομολογούν ότι γνωρίζουν το Θεό, με τα αμαρτωλά τους όρμους έργα τον αρνούνται. Τίτου Α, 16. Δεύτερο. Ακόμη και ο αδελφότητος Ιάκωβος λέγει, εάν κανείς νομίζει ότι είναι φρίσκος, δηλαδή πιστός, και δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αλλά εξαπατά την καρδία του με το να στηρίζει το θάρρος του στην αυτήν πίστη, αυτός δεν σκέπτεται καλά και γι' αυτό δεν ωφελείται από τη θρησκεία. Διότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Ιακώβου Β, 17. Ο λόγος ούτως έχει και δίκαιον με το μέρος του, διότι ο Θεός με το στόμα του προφήτου λέγει, αλίμονο εις αυτούς που γίνονται τι, αναβλαστημείτε το όνομά του εις τα έθνη. Εάν λοιπόν εμείς, ο λαός του Θεού και κλήρος Άγιος και ημαι, όλα ταύτα έντιμα ονόματα ονομαζόμενοι, εξυβρίζομεν με τα έργα της αμαρτίας των Θεών και γινόμεθα ότι ο τρόπος έτοιμοι να βλαστημούν οι άπιστοι το καλό όνομα του χριστιανού με το οποίο μας χαρακτηρίζει ο κόσμος, πώς δεν θα ήταν δυνατόν να κολλαστούμε βαρύτερα από τους απίστους εμείς οι αίτιοι αυτής της βλαστημίας και ύβρεως. Άλλωστε, όπως λέγει και ο Σωτήρ, ο δίκαιος κριτής που δεν λογαριάζει πρόσωπον ανθρώπου, εκείνος που γνωρίζει το θέλημα του Κυρίου και δεν το εκτελεί, θα δαρεί πολλάς φοράς, δηλαδή θα τιμωρηθεί περισσότερο. Εκείνος όμως που δεν γνωρίζει το θέλημα του Θεού και γι' αυτό δεν το εφαρμόζει, θα δαρεί ολίγας φοράς, δηλαδή θα τιμωρηθεί ο λιγότερο. Λουκά Ιωταβίντα 47-48. Για αυτόν τον λόγο, αδελφοί μου, αναλογιζόμενοι τα σφιχτά τιμωρία της κολάσεως, ας φρίξουμε και ας αγωνιστούμε κατά το μέτρο της παρεχομένης ημάς εκ Θεού δυνάμεως και να φαινόμεθα πιστοί προπαντός από τα καλά και ενάρετα έργα και να εργαζόμεθα τα πάντα προς δόξαν Θεού, ώστε να δοξάζεται το όνομα του Θεού υπό των ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν τα καλά ημών έργα. Τρίτον. Ακόμη ο αβάσιλο ανώ σε κάθετο με μερικούς αδελφούς. Έξαφνα περιέπεσε εις έκσταση και έπεσε κάτω με το πρόσωπο προς το έδαφος. Με το λίγο σηκώθηκε και έκλαιγε. Οι αδελφοί τον παρακόλουν επιμόνως και του έλεγαν, είπε μας πάτερ, τι έχεις? Εκείνος όμως εσιώπα και εξικολούθη να κλαίει. Αλλά και οι αδελφοί με τα περισσότερας επιμονής τον παρακάλουν και τον επίεζουν να τους είπε. Τότε ο αβάσιλουανός με συγκίνηση τους απήντησε, εγώ ανυπάγει στο φοβερό κριτήριο του Θεού κείδων πολλούς μοναχούς να οδηγούνται εις την κόλαση και πολλούς μοναχούς να απέρχονται στον παράδεισο. Γι' αυτό και ο αβάσιλουανός επενθούσε πάντοτε και ποτέ δεν ήθελε να εξέλθει από το κελίον του. Εάν δεν αγκάζονται να εξέλθει βιαζόμενος από κάποιαν ανάγκη ή ανυπόθεση, εσκέπαζε το πρόσωπό του με το κουκούλιο.